Έφερε τις όμορφες λίρες να τις παίξει όλες. Απλώς στον δρόμο τους και η μία έχει το χάρισμα απ' την άλλη. Η κάθε φωνή της λίρας έχει το χάρισμα απ' την άλλη. Που όλες είναι υπέροχες λίρες και καλές και επαγγελματικές λίρες που, και αισθητικές λίρες που μπορούν να βλέπει ο κόσμος τι φτιάχνει ο δάσκαλος, τι παράγει, τη δίνει. Και το ευχαριστούμε αυτή. Έτσι. Και όμω και αυτό λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Δάσκαλε, καλησπέρα. Εγώ δεν αγαπώ τίποτα, δεν το πούλε ηλία. Ναι, στο θέμα του κοινού μα, για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά θα μαθαίνουν εκείνε, αλλά θα διαβάλουν κιόλα. Ναι, είπαμε. Πρώτα θα διαβάλετε και μετά θα παίρνετε το όργανο. Έτσι. Λοιπόν, καλά να περάσουμε και απόψε. Οι βραδιέ είναι μελετημένε όλε, έχουν επιτυχίε. Έτσι. Ε? Αυτό εννοείται. Αλλά δεν ξέρω στο στούντιο, καπνίζουμε. Βεβαίως, δείτε. Δεν το ξέρω. Και δεν ήρθα τσιγάρα. Δεν ξέρω. Αμπάλλη, είσαι Μαρία. Όχι, δεν θα καπνίζω. Αλλά είναι το θέμα τη. Δηλαδή, άμα πιάσετε αυτή τη λίρα, πιάσετε με τη λίρα. Ναι. Η κανονική λίρα είναι αυτή εδώ που έχει το σαλίγκαρο. Σαλίγκαρο. Ναι. Το σαλίγκαρο, το χοβλιό. Ενώ ο δάσκαλος έχει κάνει με δικό του. Τη λιονταροκεφαλή κομμένη. Τη λιονταροκεφαλή κομμένη. Από το καυχή. Από το καυχή. Έτσι, έτσι. Γι' αυτό λέμε η κάθε λίρα έχει το χάρισμα τη. Όπως και το λαγούδο. Έχει το δικό του χάρισμα, τη δικιά του φωνή, το δικό του πόνο, τη δικιά του αγάπη, τη δικιά του γλυκάδα που δίνει στον καθένα όταν παίζει λαγούτο ή λίρα ή βιολί ή μουζίκ ή μαντολίνο να δώνει τη γλυκάδα που είναι για να βγει το γλέντι του χώρου. Ευχαριστώ. Αλλά πιο καλή γλύκα το λαγούτο βγάλει η λίρα όταν πέφτουν και παράδες. Γι' αυτό το λέμε. Αλλά δεν πέφτουν παράδες ή για όλες να πέφτουν. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Και αυτό, εγώ εκεί ποτά. Έτσι. Παράδες. Παράδες.